Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά του ισχυρισμού τη Άγκυρα πω η Ελλάδα ευθύνεται για το θάνατο μεταναστών από το κρύο στα ύψαλα τη Ανατολική Θράκη. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοίνωσε ότι οι συγκεκριμένοι μετανάστες δεν έφτασαν ποτέ στα σύνορα και κατήγγειλαι ω ανυπόστατη την όποια υπόνοια υπάρχει ότι επαναπροωθήθηκαν στην Τουρκία. Πρόκειται για τελείω ανυπόστατους και ψευδείς χαρακτηρισμούς ενταγμένους στο συνολικό σχέδιο της α, τουρκικής α, προπαγάνδας. Η χώρα ασκεί και ακολουθεί μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική και δεν υπάρχει περίπτωση αυτού του είδους η προπαγάνδα και οι ψευδείς ισχυρισμοί να ε, δικαιολογήσουν ή να κρύψουν τις, ευθύνες, τις τεράστιες ευθύνες της Τουρκίας και την διαρκή της επιδίωξη να εργαλειοποιήσει το θέμα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα τρυπάει φουσκωτές βάρκες μεταναστών και κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σιωπά. Υπάρχει αυτό το πράγμα που πήγαν και φτιάξανε και το λένε Frontex. Δεν χρησιμεύει τίποτα άλλο παρά να υποστηρίζει την Ελλάδα. Βάλω. Τώρα αυτοί οι 12 άνθρωποι πάγωσαν από το κρύο και απλά τους κοίταζαν να πεθαίνουν. Φυσικά μετά από αυτό θα φέρουμε λήψεις βίντεο και άλλα στοιχεία μπροστά στους ηγέτες κάθε χώρας που θα συναντάμε. Η Αθήνα κάλεσε την Τουρκία να τηρήσει τις υποχρεώσεις της και να εργαστεί για να αποτρέψει τα επικίνδυνα ταξίδια των μεταναστών. Και τόνισε ότι η Ελλάδα επιδεικνύει ανθρωπισμό και είναι πάντα έτοιμη να συνδράμει για τη διάσωση ανθρώπινων ζώων.